Μετά από πολλά χρόνια, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας φιλοξενεί από σήμερα την τελική φάση των αγώνων καλαθοσφαίρησης των Πανελληνίων Αγώνων των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων της Ελλάδας και της Κύπρου. 8 ομάδες, 4 αγοριών και 4 κοριτσιών μετέχουν στο Final Four των μαθητικών αγώνων μπάσκετ που εξελίσσεται από σήμερα στα κλειστά γυμναστήρια Νέας Ιωνίας και Βόλου. Η αλήθεια είναι ότι στο πρωτάθλημα σχολικό δεν είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια. Επομένως, περιμέναμε το Final Four πώς και πώς. Το πήραμε στο Βόλο και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα μας και για το σχολείο. Ένας μαθητής αθλητής πρέπει να συνδυάζει και τα δύο από τη στιγμή που θέτει στόχους. Να είναι αφοσιωμένος στον κάθε του στόχο και να τον υλοποιεί. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, νομίζω, για όλες τις αθλητρίες. Οι νικητές της διοργάνωσης έχουν κάποια πρημοδότηση. Και οι τρεις ομάδες οι ελληνικές έχουν πρημοδότηση 20% για την είσοδό τους στη λεγόμενη Γυμναστική Ακαδημία στα ΤΕΦΑ. Επίσης όμως έχουν και μια προσάυξηση στη βαθμολογία κατά 8 ο πρώτος νικητής, 6 ο δεύτερος νικητής και 4 ο τρίτος νικητής για οποιοδήποτε άλλη σχολή. 100 περίπου μαθητές από 8 γενικά και επαγγελματικά λύκεια της Ελλάδας και της Κύπρου λαμβάνουν μέρος στους αγώνες καλαθοσφαίρησης που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας. Τι σημαίνει για εσάς να είστε εδώ στο Βόλο σε αυτή την τελική φάση του Final Four του πρωταθλήματος μπάσκετ με τους μαθητές και τις μαθητρίες σας? Πάρα πολύ σημαντικό. Τα παιδιά είναι μαθητές σε αθλητικά σχολεία. Προσπαθούν να χτίσουν μια καριέρα πάντα σε σχέση και με την εκπαίδευση και με τον αθλητισμό. Και αυτές οι εμπειρίες που αποκτούν είναι πάρα πολύ σημαντικές. Από σχολεία της Λάρνακας και της Λευκωσίας είναι οι ομάδες μπάσκετ αγοριών και κοριτσιών της Κύπρου που μετέχουν στο Final Four των μαθητικών αγώνων καλαθοσφαίρησης. Είμαστε πολλά χαρούμενες να είμαστε εδώ. Χρειάζεται και μεγάλος κόπος για να έρθετε στην τελική φάση στο σχολείο σας. Πέρασε από πάρα πολλά στάδια αυτή η διαδικασία. Ναι, πολλούς τραυματισμούς, πολλά χρόνια που είμαστε μαζί σαν ομάδα. Είμαστε μαζί πάνω από 5 χρόνια, κάποιες και 6. Κάθε πρωί πρωινές, νυχτερινές, δύσκολα με τα μαθήματα. Οι αγώνες ολοκληρώνονται αύριο με τον μικρό και τον μεγάλο τελικό.